Μέχρι σήμερα θέματα υγείας όπως η αιμορροιδοπάθεια, το σιρίγγιο του προκτού ή η κύστη κόκκιγκα θεωρούνταν ταμπού. Αποτέλεσμα, ο ασθενής να υποφέρει σιωπηλά, χωρίς να μπορεί να βρει μια αποτελεσματική και οριστική λύση στο πρόβλημά του. Σήμερα στην εκπομπή μας θα δούμε τι επιλογές έχει ένας ασθενής όταν τον βασανίζουν χρόνια προβλήματα με τις αιμορροίδες, ένα περιεδρικό σιρίγγιο ή μια κύστη κόκκιγκα. Για το θέμα λοιπόν της αιμορροιδοπάθειας, του περιεδρικού συρρυγίου αλλά και της κύστης κόκκιγκα, έχουμε τον γιατρό μας, τον διδάκτορα της Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, δόκτωρα Αλκιβιάδη Παπά, χειρουργός, ειδικός προκτολόγος. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Θα συζητήσουμε για τις αιμορροίδες, αλλά πρωτού το κάνουμε αυτό, θα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, ένα ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είναι οι αιμορροίδες, τα αίτια τους, αλλά και βεβαίως πώς προκαλούνται. Η άποψη που επικρατούσε μέχρι σήμερα ότι οι αιμορροίδες είναι διατεταγμένες φλέβες δεν είναι ακριβής. Αποτελούνται από μικρού μεγέθους αρτηρίες και φλέβες από πολλές αρτηριδιοφλεβικές αναστομώσεις, δημιουργώντας αγκιακές μάζες που έχουν πολλές κοινές λειτουργικές ιδιότητες με τον σχετικό ιστό. Οι συγκεκριμένες μάζες είναι τοποθετημένες στο κατώτερο τμήμα του παχαίου σεντέρου και τον προκτό, κυκλοτερός, δημιουργώντας δύο αιμορροιδικά πλέγματα, τις εσωτερικές και εξωτερικές αιμορροίδες. Οι δύο αυτές ανατομικές δομές υπάρχουν υπό φυσιολογικές συνθήκες σε όλους τους ανθρώπους και συμβάλλουν στο μηχανισμό της εγκράτειας, δηλαδή στην καλύτερη στεγανοποίηση του προκτού και στον έλεγχο των γενώσεων. Συνεπώς, οι φυσιολογικές αιμορροίδες δεν είναι πάθηση, αλλά μέρος του σώματός μας. Όταν όμως οι αιμορροίδες ερεθίζονται, διωγγώνονται και προσπίπτουν και προκαλούν δυσάρεστα για τον ασθενή συμπτώματα, τότε χρησιμοποιούμε τον όρο αιμορροιδοπάθεια. Στην καθημερινότητά μας, όταν λέμε έχω αιμορροίδες, εννοούμε ότι έχω παθολογικές αιμορροίδες. Η αιμορροιδοπάθεια είναι μια πάθηση που εκδηλώνεται σε ανύποπτο χρόνο και σε πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Τα 2 τρίτα των υγιών ανθρώπων που πραγματοποιούν κλινικές εξετάσεις διαγιγνώσκονται με αιμορροίδες. Η αιτία της αιμορροιδοπάθειας είναι άγνωστη. Οι παράγοντες όμως που φαίνεται να προδιαθέτουν και να αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορροιδοπάθειας είναι οι εξής: χρόνια δυσκυλιότητα, κύηση και τοκετός, βαριά εργασία που συντελεί στη συχνή αύξηση της ενδοκυλιακής πίεσης, κληρονομική προδιάθεση, καθιστική ζωή και παχυσαρκία, παρατεταμένη ορθοστασία, ελλειπής υγιεινή της προκτικής περιοχής. Γιατρέ, τώρα που καταλάβαμε τι ακριβώς είναι οι αιμορροίδες, το ερώτημα είναι αν θεραπεύονται και με ποιο τρόπο. Οι αιμορροίδες πάντοτε θεραπεύονται. Θα ήθελα όμως να κάνω μια ανασκόπηση. Τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς, υπάρχουν πολλές έρευνες και πολλά καινούρια δεδομένα επάνω στο έντερό μας και στον προκτό. Mm-hmm. Αυτό μας βοήθησε αρκετά να αλλάξουμε πολλές λάθος αντιλήψεις για τον προκτό και για τις αιμορροίδες και για το παχύ μας έντερο. Εδώ θέλω να πω ότι οι αιμορροίδες δεν είναι πάθηση. Είναι μια δομή φυσιολογική που έχουμε όλοι μας. Γεννιόμαστε με αιμορροίδες. Στη διάρκεια της ζωής μας, οι αιμορροίδες για διάφορους λόγους παθαίνουν βλάβες. Το σημαντικότερο που παθαίνουν είναι διωγγώνονται και προπίπτουν. Άρα τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Στοιχεία της παθολογίας των αιμορροίδων είναι δύο. Διόγκωση, πρόπτωση. Mm-hmm. Ερχόμαστε τώρα στη θεραπεία. Καλούμαστε πλέον να διορθώσουμε ακριβώς αυτά τα στοιχεία της παθολογίας. Τη διόγκωση και την πρόπτωση. Mm-hmm. Εδώ να πω ότι οι αιμορροίδες είναι μια φυσιολογική δομή, άρα τις χρειαζόμαστε. Ένα λεπτάκι. Προτού συζητήσουμε περισσότερο γι' αυτό, πάμε λιγάκι να δούμε εδώ την δομή ουσιαστικά των αιμορροίδων για να καταλάβουμε γιατί τις διαχωρίζουμε σε εσωτερικές και εξωτερικές. Οι αιμορροίδες μας είναι πλέγμα αγγείων τοποθετημένα στο τέλος του εντέρου, σε αυτό που λέμε προκτό. Είναι τοποθετημένο σε δύο επίπεδα. Εξωτερικά, κάτω από το δέρμα μας, λέγονται εξωτερικές αιμορροίδες και λίγο πιο μέσα, ακριβώς, ναι, στα 2-3 εκατοστά πιο ψηλά, δεύτερο πλέγμα, εσωτερικές αιμορροίδες. Έχουν λειτουργία. Η λειτουργία τους είναι το ότι συμβάλλουν σημαντικά στην εγκράτεια. Ένας προκτός χωρίς αιμορροίδες, ένας φυκτήρας χωρίς αιμορροίδες, σίγουρα θα έχει προβλήματα λειτουργικά.
Άρα είναι μικρά σακουλάκια, μαξιλαράκια που έρχονται και κάθονται εσωτερικά στο έντερό μας, έτσι διασφαλίζουν πολύ καλύτερα την εγκράτεια. Αυτός είναι ο λόγος που θα τονίσουμε σήμερα ότι οι αιμορροίδες δεν πρέπει να αφαιρούνται. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί λοιπόν, μέχρι τώρα είχαμε τεχνικές οι οποίες αφαιρούσαν τις αιμορροίδες με όποια προβλήματα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Όπως βλέπετε, είναι μια φυσιολογική εικόνα που ταυτόχρονα δείχνει κάποιους όζους που έχουν μεγαλώσει. Mm-hmm. Εδώ είναι μια άλλη εικόνα που δείχνει ακριβώς πώς είναι αυτά τα σωληνάκια και μικρά σακουλάκια ενδιάμεσα δημιουργούν μάζες με αγγεία κάτω στον προκτό μας. Προκειμένου να διατηρήσουν την εγκράτεια ακριβώς του σφυκτήρα. Διασφαλίζουν, έτσι, προστατεύουν την περιοχή και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την εγκράτεια. Μάλιστα. Ερχόμαστε να διορθώσουμε την παθολογία τους. Να τονίσουμε πριν ότι μεγαλώνοντας δημιουργούν προβλήματα στον ασθενή, ξεκινώντας από απλά θέματα όπως είναι κνισμός στην περιοχή, μικρή απώλεια αίματος, είναι τα πρώτα συμπτώματα. Όταν όμως... Το χρώμα, συγγνώμη που σας διακόπτω για να το κατανοήσουμε λιγά, γιατί ορισμένοι τηλεθεατές μπορεί να μπερδευτούν. Το χρώμα του αίματος από αιμορροίδες διαφέρει σε αυτό, ας πούμε, από μια τυχαία αιμορραγία? Πάντοτε η απώλεια αίματος, ακριβώς έτσι, ναι, η απώλεια αίματος από τις αιμορροίδες είναι πάντοτε μικρή ποσότητα και αίμα κόκκινο ερυθρό. Όλα τα αυτά. Το ζωντανό που το λέμε. Ζωντανό. Έτσι. Θα τονίσουμε ότι η απώλεια αίματος στον προκτό μας ή από το έντερό μας πρέπει πάντοτε να διερευνάται. Δεν πρέπει να αφήσουμε στην τύχη την απώλεια αίματος και να πούμε ότι είναι αιμορροίδες. Πρέπει πάντοτε να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα, να αποκλείουμε στην ουσία σοβαρότερα προβλήματα και τότε ναι, λέμε ότι είναι αιμορροίδες. Μην φοβάστε να το πείτε, άρα, γιατί μπορεί να προκύψει και ένα κακό. Η απώλεια αίματος στον προκτό μας είναι κανόνας. Πρέπει να διερευνάται. Δεν μένουμε στην εντύπωση ότι είναι αιμορροίδες. Είναι βασικό λάθος, το οποίο δεν πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κανόνας πρώτος, εάν τυχόν συναντήσουμε αίμα, ακόμη και μια σταγόνα, πρέπει να το ερευνήσουμε. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό οφείλεται σε αιμορροίδες και όχι σε κάτι άλλο πολύ σοβαρότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, μεγαλώντας... λοιπόν τώρα τις αιμορροίδες και εδώ έτσι, και τη δομή τους. Ακριβώς. Βλέπετε σιγά σιγά πώς από τη μία πλευρά όλη αυτή η μάζα αγγείων άρχισε να προπίπτει. Μεγάλος αρχικά διεγκώθηκε και κρέμεται, έρχεται, βγαίνει προς τα έξω. Λέτε για το σημείο στο οποίο διακρίνουμε ένα μικρό σακουλάκι. Έτσι. Στο τέλος κάτω ακριβώς του. Τη φωτογραφία αυτή, εκεί που γράφει ένα external είναι, hemorrhoid. Εκεί που λέει external hemorrhoid σημαίνει ότι οι αιμορροίδες έχουν μεγαλώσει, διαγωνίζονται, αλλά λίγο πιο ψηλά βλέπετε άλλο ένα τμήμα που έρχεται και κρεμάει. Ναι. Αυτή είναι η πρόπτωση. Από τη δεξιά πλευρά. Από τη δεξιά πλευρά. Ναι. Αυτή είναι η πρόπτωση. Άρα αυτή η μάζα των αγγείων φεύγει από τη θέση της, μετακινείται, προπίπτει προς τα έξω. Αυτή είναι η βασική παθολογία των αιμορροίδων. Η πρόπτωση. Εκεί ξεκινούν τα προβλήματα να γίνονται πολύ πιο έντονα για τον ασθενή. Όπως. Βασικό πρόβλημα είναι ότι καθημερινά αλλάζει η ποιότητά του, αλλάζει η καθημερινότητα. Καθημερινά αυτός ο ασθενής θα πηγαίνει τουαλέτα, ναι, οι αιμορροίδες θα έρχονται έξω, mm-hmm, άρα θα χρειάζεται μετά από αυτό αρκετό χρόνο, τουλάχιστον μισή ώρα, θα κάθεται σε σκληρό κάθισμα ή θα χρειαστεί να σπρώχνει με το χέρι του mm-hmm όλη αυτή η μάζα των αγγείων να εισχωρεί εντός του προκτού, εντός του εντέρου, για να συνεχίσει, για να μπορέσει να συνεχίσει την ημέρα του. Άρα είναι μια πάθηση η οποία το βασικό που προκαλεί στον ασθενή, στον άνθρωπο, είναι η ποιότητα ζωής. Αλλοιώνει συστηματικά, καθημερινά την ποιότητα ζωής. Όταν οι ασθενείς με ρωτάνε, γιατρέ, πότε πρέπει να αντιμετωπίσω τις αιμορροίδες μου, η βασική απάντηση είναι όταν βαρεθείτε να ζείτε με το πρόβλημα. Να εξηγήσουμε λιγάκι ακριβώς πώς εξελίσσονται και οι αιμορροίδες από την αρχή μέχρι τη στιγμή εκείνη λοιπόν που θα πρέπει να πάμε στον γιατρό μας. Ακριβώς. Βλέπετε στην πρώτη εικόνα ότι οι αιμορροίδες είναι αυτή η μάζα, το χρώμα μπλε είναι σχετικά μικρό, είναι φυσιολογικό, είναι εντός του προκτού, βοηθάει σημαντικά όπως είπαμε. Στη συνέχεια διονγκώνεται. Διονγκώνεται και ξεκινάει να μετακινείται προς τα έξω. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ακριβώς έτσι. Αυτή είναι η εξέλιξη της αιμορροιδοπάθειας. Σε κάποιους ανθρώπους είναι πολύ πιο γρήγορη εξέλιξη, σε κάποιους άλλους λιγότερο γρήγορη. Υπάρχει όμως εξέλιξη. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι η αιμορροιδοπάθεια είναι μια εξελισσόμενη διαδικασία. Πόσο χρόνο χρειάζεται από τη στιγμή, παράδειγμα, που βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο και βλέπουμε αυτή την ήπια φάση, μέχρι το σημείο στο οποίο θα έχουμε μια κατάσταση που περιγράψατε τελείως άβολη? Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι βασικοί παράγοντες που θα αναφέρω σήμερα, και οι οποίοι είναι απλοί και μπορούν να διορθωθούν, είναι η δυσκυλιότητα, πρώτος βασικός παράγοντας, άρα η διατροφή μας. Βελτιώνοντας τη διατροφή, προσλαμβάνοντας πολύ περισσότερες φυτικές ίνες και νερό, μειώνοντας το άμυλο και την πρωτεΐνη, αυτή είναι η βελτίωση διατροφής,
βελτιώναμε πολύ τη λειτουργία του εντέρου και τη δυσκυλιότητα, που σημαίνει ότι πάμε τουαλέτα πολύ πιο εύκολα χωρίς να ζοριζόμαστε. Πρώτος παράγοντας σημαντικός. Δεύτερος παράγοντας είναι οι κακές συνήθειες στην τουαλέτα. Δηλαδή, στην τουαλέτα μας δεν καθόμαστε πολλή ώρα. 5, maximum 10 λεπτά είναι αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθεί μια κένωση. Δεν διαβάζουμε περιοδικό, για παράδειγμα. Έτσι, δεν διαβάζουμε περιοδικό, εφημερίδα ή τάμπλετ πλέον. Είναι λάθος, είναι σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει όταν καθόμαστε μισή ώρα στην τουαλέτα. Αυτός, η πίεση που ασκείται συμβάλλει στο να βγουν έξω αιμορροίδες, να μεγαλώσουν και να έχουμε την πρόπτωση. Λοιπόν, και τρίτος παράγοντας σημαντικός είναι επίσης η υγιεινή της περιοχής. Το να πλαινόμαστε μετά την τουαλέτα πάντοτε. Μάλιστα. Και θα έλεγα εδώ, όχι με παγωμένο νερό, που ξέρουμε ως σήμερα, αλλά με χλιαρό νερό. Δηλαδή λειτουργεί, να το πω έτσι, ερεθίζει το πρόβλημα και το εντείνει, το επιδεινώνει. Το παγωμένο νερό προκαλεί έντονο σπασμό επάνω στο σφιχτηριακό μας μηχανισμό, στους σφιχτήρες μας. Mm-hmm. Αυτή η πίεση που ασκεί ο σφιχτήρας συμβάλλει στο να εξελιχθεί η μοροειδοπάθεια. Συμβάλλει στο να νιώσουμε περισσότερο πόνο, περισσότερη συμφόρηση, να μεγαλώσει τα συμπτώματα. Άρα, το χλιαρό ζεστό νερό είναι αυτό που χαλαρώνει την πίελο και τους μυς της περιοχής και αισθανόμαστε πολύ πιο άνετα. Βοηθάμε έτσι να μην εξελιχθεί η μοροειδοπάθεια. Αν ένας λοιπόν άνθρωπος υποφέρει από το πρόβλημα της αιμορροιδοπάθειας, προτού καν φτάσει στο γιατρό για μια αντιμετώπιση, δεν θα πω αφαίρεση, γιατί είπαμε ότι η αφαίρεση πρέπει να αποφεύγεται πλέον. Ποια είναι εκείνα τα μέτρα που μπορεί να λάβει, πέρα από την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, μέχρι τουλάχιστον να μπορέσει να πει ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει να πάω οπωσδήποτε στο γιατρό μου? Όπως είπαμε, η πρόληψη έχει αυτά τα τρία βασικά στοιχεία. Διατροφή. Υγιεινή. Σωστές συνήθειες, τρόπος που πάμε στην τουαλέτα. Το να μειώσουμε την εξέλιξη δεν είναι εύκολο. Στα πρώτα στάδια πάντοτε αντιμετωπίζεται η μοροειδοπάθεια, τα πρώτα συμπτώματα, συντηρητικά. Που σημαίνει ότι με κάποια φάρμακα από το στόμα ή με αλυφές από την περιοχή συμβάλλουμε στο να μειωθούν τα συμπτώματα. Δεν βοηθούμε σημαντικά να μειώσουμε την εξέλιξη. Τα συμπτώματα όμως για τον ασθενή μειώνονται, άρα έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν πάμε απευθείας να δώσουμε οριστική λύση από τα πρώτα στάδια της μοροειδοπάθειας. Να τονίσουμε ότι πρώτο και δεύτερο στάδιο συνήθως δεν χρειάζονται παρέμβαση. Μπορούμε με κάποια προσοχή, όπως είπαμε, στη διατροφή μας ή στην τουαλέτα ή ακόμη με αγωγή συντηρητική με φάρμακα, τα συμπτώματα να μειωθούν τόσο που η καθημερινότητά μας να είναι καλή. Χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε σε κάποια ριζική αντιμετώπιση παρεμβατική όταν τα συμπτώματα είναι έντονα. Άρα πάμε σε στάδιο 3 και 4 και το σημαντικότερο, δεν υποχωρούν. Είναι καθημερινά. Τότε θα πρέπει να δώσουμε μια λύση οριστική. Στο θέμα της αιμορροιδοπάθειας δεν υπάρχει πρόληψη. Δεν πάμε να χειρουργήσουμε ασθενείς πρώτο-δεύτερο στάδιο για να προλάβουμε την εξέλιξη. Όχι. Θα αντιμετωπίσουμε ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή το στάδιο που είναι, όταν χρειάζεται. Και χρειάζεται πάντοτε όταν έχουμε προχωρημένο στάδιο, 3 ή 4. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έρχεται στο ιατρείο σας, σας λέει: γιατρέ, πάσχω από αιμορροίδες, θέλω τη βοήθειά σας, θέλω να τις θεραπεύσω. Τις θεραπεύει μία φορά. Θα πρέπει, αν παρουσιαστεί το πρόβλημα, ξανά να επανέλθει? Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να επανέλθει το πρόβλημα σε μια τέτοια? Βεβαίως, υπάρχει περίπτωση. Όταν αντιμετωπίζουμε συντηρητικά με φάρμακα, συνήθως αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα. Άρα, τι είπαμε? Όχι τη ρίζα του προβλήματος. Αντιμετωπίζουμε εκείνη τη στιγμή την έξαρση της μοροειδοπάθειας. Mm-hmm. Άρα, να πάμε σε μια φάση ύφεσης που οι αιμορροίδες δεν μας πονάνε στην ουσία, δεν μας ενοχλούν ιδιαίτερα. Αυτό όμως δυστυχώς επανέρχεται. Όταν επανέρχεται σύντομα. Ένας ασθενής ο οποίος δίνει μια θεραπεία, γίνεται καλά και σε σύντομο χρονοδιάστημα επανέρχεται, τότε πρέπει να δώσω μια οριστική λύση. Όταν θεραπεύεται και τα συμπτώματα επανέρχονται μετά από μεγάλο διάστημα, 2-3 ετών, σίγουρα θα ξαναβοηθήσουμε με συντηρητική λύση. Άρα πάμε να δώσουμε οριστική αντιμετώπιση όταν τα προβλήματα είναι έντονα και συχνά. Όταν μας αλλάζουν η καθημερινότητα. Αυτό είπαμε. Δεν είναι λάθος να αφήσουμε τον ασθενή να υποφέρει. Να ταλαιπωρείται, βεβαίως. Να ταλαιπωρείται, γιατί πλέον διορθώνεται εύκολα. Είπατε προηγουμένως οριστική θεραπεία. Θέλω να μου πείτε πώς μέχρι τώρα γινόταν η αντιμετώπιση της αιμορροιδοπάθειας και τι αλλάζει από εδώ και έπειτα. Εδώ να τονίσω ότι ο βασικός λόγος που ασθενείς δεν έρχονται στο γιατρό είναι ο κλασικός τρόπος αντιμετώπισης, το κλασικό χειρουργείο, η αφαίρεση των αιμορροίδων. Η αφαίρεση των αιμορροίδων συνεπάγεται έντονο πόνο για πολλές ημέρες και ταυτόχρονα πολλές επιπλοκές οι οποίες είναι δύσκολα να διορθωθούν στο μέλλον. Άρα, πολλοί ασθενείς τι λένε, ας καθίσω με το πρόβλημα παρά να γίνω χειρότερα. Στο φόβο μη γίνουν χειρότερα,
μένουν με το πρόβλημα. Να τονίσουμε ότι πλέον οι αιμορροίδες δεν αφαιρούνται, δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν. Άρα, αυτό που έχουμε στο νου μας ότι θα πονέσουμε ή ακόμη μπορεί να γίνουμε χειρότερα, είναι λάθος. Πλέον διορθώνονται πολύ εύκολα, ανώδυνα, αποτελεσματικά, άρα δίνω μια οριστική λύση. Δεύτερος λόγος είναι το ταμπού. Πολλοί άνθρωποι μας, συνάνθρωποι μας, ντρέπονται να πάνε στον γιατρό. Θεωρούν υπάρχει την περιοχή αυτή. Αυτό το πρόβλημα, λέτε. Δυστυχώς, ναι. Το αντιμετωπίζετε σε συχνή βάση. Αρκετά συχνά. Θεωρούν ταμπού την περιοχή. Mm-hmm. Και όμως πρέπει να πούμε ότι είναι μια περιοχή, είναι μέρος από το σώμα μας, είναι θέμα υγείας και είναι λάθος να θεωρούμε ταμπού καμία περιοχή στο σώμα μας. Είναι λάθος να καθόμαστε να υπομένουμε και να υποφέρουμε παρά να πάμε στον γιατρό, να δώσουμε λύση, να ζήσουμε καλύτερα. Θέλω να δούμε λιγάκι μία. Καταρχάς, να δούμε πώς γινόταν μέχρι τώρα η αντιμετώπιση των αιμορροίδων. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αιμορροιδοπάθεια, στην οποία έχουμε επέμβει χειρουργικά. Όχι. Στην εικόνα βλέπουμε την προηγούμενη τεχνική, που είναι και αυτή μη επεμβατική, με τον υπέρηχο. Είναι πραγματικά η πρώτη επανάσταση στην αντιμετώπιση των αιμορροίδων έγινε το 1994. Τότε αλλάξαμε αντίληψη για τις αιμορροίδες και είπαμε ότι δεν τις αφαιρούμε, αλλά πρέπει με άλλο τρόπο να τις διορθώσουμε. Εδώ είναι μια σειραφή. Εδώ είναι μια σειραφή των αιμορροίδων. Όπως βλέπετε, ο όζος, αυτό που λέμε αιμορροίδες, έχει έρθει προς τα έξω. Η πρόπτωση ακριβώς. Πάμε εσωτερικά με ένα ειδικό προκτοσκόπιο και τοποθετούμε πρώτο ράμα ψηλά. Εντοπίζουμε το σωληνάκι του αίματος που τροφοδοτεί αυτό τον όζο, αυτή τη μάζα. Ναι. Πάμε, το δένουμε στην ουσία, αυτή είναι η απολύνωση, έτσι να μειώσουμε την τροφοδοσία. Μειώνουμε με αυτόν τον τρόπο τον όγκο, τη διόγκωση που είπαμε. Δεύτερον, όπως βλέπετε στην εικόνα, γίνεται μια σειραφή. Σειράπτεται όλος ο όζος, έτσι παίρνετε όλο αυτό, δένετε πιο ψηλά. Διορθώνουμε το δεύτερο μέρος της παθολογίας που είναι η πρόπτωση. Άρα διορθώσαμε εν μέρη τη διόγκωση και την πρόπτωση. Η πρώτη επανάσταση είναι αυτή. Διορθώνουμε τις αιμορροίδες χωρίς να τις αφαιρούμε. Υπάρχουν εκεί, υπηρετούν το σκοπό όμως για τον οποίο υπάρχουν στο σώμα με αυτήν την τεχνική. Με αυτήν την τεχνική συνεχίζουν να υπάρχουν αιμορροίδες. Ναι. Έχουμε κάποια ελαττώματα. Πρώτον, παρεμβαίνουμε εσωτερικά στο έντερό μας, τοποθετώντας τα ράματα. Και πολλές φορές, όταν τοποθετούμε πολλά ράματα εσωτερικά, αλλάζει η δομή. Έχουμε κάποια μικρά προβλήματα. Όπως στένωση το πρώτο διάστημα. Όλα τα αυτά είναι μια καλή τεχνική που μας έδωσε λύση για πολλά χρόνια. Θα έλεγα για 2 δεκαετίες τουλάχιστον. Το βασικό της μειονέκτημα είναι η συχνή υποτροπή. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί πρώτον οι αιμορροίδες μας τροφοδοτούνται από διαφορετικά σημεία. Άρα αυτό το πλέγμα που λέμε εκεί κάτω, η μάζα των αγγείων, δεν παίρνει αίμα από ένα σημείο, από πάνω μόνο, από τις αναμοροειδικές που μπορούμε εμείς να τις δέσουμε. Τροφοδοτείται ταυτόχρονα και από άλλα 2 σημεία. Τη μεσαία και την κάτω λεγόμενη αιμορροειδική. Mm-hmm. Τα οποία δεν μπορούμε, δεν έχουμε πρόσβαση να τα εντοπίσουμε, να τα απολυνώσουμε, να τα δέσουμε. Και δεύτερον, σημαντικό είναι ότι όταν πάμε στον οργανισμό μας και δένουμε ένα σωληνάκι του αίματος, το βασικό σωληνάκι, ας πούμε, αγγείο, αρτηρία, σε ένα εξάμηνο ή το πολύ ένα χρόνο, ο οργανισμός θα δημιουργήσει παράπλευρη κυκλοφορία. Άρα τι, τα μικρά σωληνάκια που είναι δίπλα από το βασικό θα μεγαλώσουν. Mm-hmm. Θα πάρουν όλη την τροφοδοσία αυτά και δυστυχώς θα φτάσει ξανά στη μάζα κάτω που λέμε εμείς αιμορροίδες, η τροφοδοσία θα είναι σχεδόν η ίδια. Αυτό συμβάλλει στο να υποτροπιάζει ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών. Είναι το βασικό μειονέκτημα της τεχνικής. Πολύ καλή τεχνική, μας έδωσε όπως είπα λύση σημαντική, ανώδυνη και ανέμακτη, με λίγες επιπλοκές, αλλά σημαντικό βαθμό υποτροπών. Εδώ ερχόμαστε στη δεύτερη επανάσταση, που είναι της τελευταίας δεκαετίας, με την βοήθεια των λέιζερ. Mm-hmm. Η τελευταία γενιά λέιζερ μας δίνει τη δυνατότητα να παρέμβουμε επάνω στο αιμορροειδικό πλέγμα. Πριν πείτε το οτιδήποτε, θα παρακαλούσα λιγάκι να δούμε το βίντεο για το πώς εφαρμόζεται ακριβώς αυτή η τεχνική λέιζερ στην αιμορροειδοπάθεια. Ας δούμε λιγάκι και να μας περιγράφετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τι έχουμε λοιπόν εδώ. Βλέπετε ότι ο όζος έχει έρθει προς τα έξω. Mm-hmm. Σκοπός μας είναι να τον συρρυκνώσουμε, να τον μικρύνουμε, να γίνει φυσιολογικός και ταυτόχρονα να εισχωρήσει εντός του προκτού μας. Το λέιζερ είναι μια οπτική ίνα, στην κορυφή της οποίας εκπέμπεται θερμική ενέργεια. Mm-hmm. Χαμηλής έντασης θερμική ενέργεια που προκαλεί συρρύκνωση, άρα τι, μικραίνει τον όγκο των αιμορροίδων μας. Το βλέπουμε λιγάκι εδώ για να περιγράφουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Εδώ λοιπόν είναι. Βλέπετε πώς συρρυκνώνεται.
το λέιζερ εντός του εμπροδικόζου, μικραίνει, κλείνει αυτά τα σωληνάκια του αίματος και ο όζος μικραίνει. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι ότι η φλεγμονή που δημιουργείται στο τείχωμα μεταξύ του πλέγματος που λέμε αιμορροίδες αυτής της μάζας και του υπόλοιπου στοιχείου των μειών που έχουμε πίσω, προκαλεί συγκόλληση. Ο λόδι ιστό είχε συγκόλληση. Άρα καταφέρνουμε έτσι όλη αυτή η μάζα να μην μετακινείται μέσα έξω, να μένει πλέον μόνιμα σταθερά εντός του προκτού μας στη θέση της. Και δεν έχουμε βέβαια το πρόβλημα που είχαμε προηγουμένως να υπάρχει τροφοδότηση σε παράπλευρα σημεία. Εδώ αλλάζουμε τελείως αντίληψη για τις αιμορροίδες. Δεν πάμε να κλείσουμε την τροφοδοσία. Φανταστείτε, έχουμε δεξαμενές και σημεία που τροφοδοτούνται. Σωστά. Η πρώτη μας αντίληψη ήταν να πάμε να κλείσουμε, να μειώσουμε την τροφοδοσία. Τη βάνα που θα λέγαμε. Έτσι ακριβώς. Τώρα ερχόμαστε και επεμβαίνουμε πάνω στη δεξαμενή. Άρα τι κάνουμε, κλείνουμε, μειώνουμε αυτή τη μάζα, να μην υπάρχει δεξαμενή. Δεν μας ενδιαφέρει, η τροφοδοσία, μας ενδιαφέρει το ίδιο το πρόβλημα η δεξαμενή. Περιορίζουμε άρα τη δεξαμενή τόσο την φέρνουμε σε φυσιολογικά επίπεδα και το βασικότερο, αυτό να μείνει στη θέση της. Άρα να γίνει αυτό που λέμε η συγκόλληση εσωτερικά του προκτού μας. Είναι η πιο αποτελεσματική θεραπεία, γιατί δεν παρεμβαίνει εντός του εντέρου, πάμε στο πίσω τείχωμα, όπως δείχνει η εικόνα. Άρα οι επιπλοκές μας και οι παρενέργειες είναι ελάχιστες. Και το σημαντικό, βελτιώνει τα δύο στοιχεία της παθολογίας που είπαμε. Βελτιώνει, θεραπεύει την διόγκωση, γιατί προκαλεί συρρήκνωση. Ναι. Και ταυτόχρονα διορθώνει την πρόπτωση, γιατί όλη αυτή τη μάζα παίρνει και την τοποθετεί μόνιμα εσωτερικά, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα πλέον να φύγει από τη θέση της. Το βασικό πλεονέκτημα, με όλες τις άλλες τεχνικές, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε όλα τα σημεία του προκτού μας. Mm-hmm. Θα πάμε στα βασικά. Θα πάμε σε 2, 3, 4 σημεία. Εδώ? Εδώ μπορούμε να πάμε σε όλο το δακτύλιο. Γιατί όπου υπάρχει λοιπόν έστω και παραμικρή υποψία ή το πρώτο σύμπτωμα, μπορούμε να παρέμβουμε. Εμείς βλέπουμε στην ώρα του χειρουργείου, βλέπουμε τις μάζες αυτές πόσο διογκώνονται. Άρα πάμε και στις μεγάλες, ας πούμε, μάζες και στη μεγάλη διόγκωση, πάμε και στη μικρή. Mm-hmm. Έτσι διορθώνεται το πλέγμα σε όλο το δακτύλιο, σε όλο την περίμετρο του δακτυλίου. Έχουμε πλέον ένα προκτό ο οποίος είναι φυσιολογικός. Το βασικότερο, μπαίνουμε και επεμβαίνουμε στα δύο πλέγματα ταυτόχρονα. Όπως βλέπετε στην προηγούμενη εικόνα, αυτό είναι το λέιζερ. Αυτό είναι το λέιζερ. Πάμε έξω από τον προκτό μας, παράλληλα με το πρώτο στοιχείο, με το δέρμα, μεταξύ των τειχωμάτων, διαχωρίζονται εύκολα. Και εκεί που έχουμε τη μάζα αυτή, τις δεξαμενές που είπαμε, που γεμίζουμε αίμα, έρχεται το λέιζερ και τη κλείνει, τη συρρυκνώνει. Πείτε μου κάτι, με αυτήν την τεχνική πλέον, ο σκοπός και ο ρόλος των αιμορροίδων, δηλαδή να βοηθάνε στη συγκράτηση, στην λειτουργία του προκτού, επανέρχεται, αποκαθίσταται, ή έχουμε τέλος πάντων αιμορροίδες οι οποίες ναι, μεν υπάρχουν εκεί, αλλά είναι πιο συρρυκνωμένες. Όταν λέμε συρρύκνωση, ο σκοπός μας είναι να επαναφέρουμε μια παθολογική κατάσταση σε φυσιολογική. Άρα τι κάνουμε, τις μικραίνουμε, ακριβώς έτσι. Τις μικραίνουμε τόσο που θα επανέλθουν οι αιμορροίδες μας σε στάδιο 1. Αυτός είναι ο σκοπός. Να μικρύνουν τόσο πολύ αυτές οι δεξαμενές αίματος στο πίσω μέρος, που να μην διογκώνονται, να είναι μικρές, άρα θα είναι τα μαξιλαράκια τα μικρά, θα υπάρχουν εντός του προκτού μας, θα λειτουργούν άριστα, δεν θα είναι όμως μεγάλα και δεν θα βγαίνουν έξω να προκαλούν πρόβλημα. Άρα να γίνονται, ενοχλητικά στον ασθενή. Δεν έχουμε σε καμία περίπτωση ακράτεια. Δεν επεμβαίνουμε στην περιοχή με κανέναν τρόπο, δεν αφαιρούμε, δεν κόβουμε και τραυματίζουμε ελάχιστα στο πίσω μέρος των αιμορροίδων. Άρα, να σας πω κάτι απλό. Αν εξετάσουμε έναν ασθενή μετά από 10 μέρες που κάναμε τη θεραπεία, εσωτερικά στο έντερο, ενδέχεται να μην αντιληφθούμε ότι έχει γίνει κάποια παρέμβαση. Γιατί το έντερο είναι άθικτο. Οπότε ουσιαστικά αυτό φαντάζομαι θα έχει και μικρή νοσηρότητα. Δηλαδή δεν θα βλέπουμε κάποιο να μείνει πολλές μέρες. Σαν παράδειγμα. Μετεχειρητικά, όχι μετεχειρητικά, μετά από τη θεραπεία, να το πούμε σωστά. Οι περισσότεροι ασθενείς θα πάνε στη δουλειά τους την επόμενη μέρα. Άμεσα. Είναι ανώδυνοι. Ένα μικρό ποσοστό θα χρειαστεί να πάρει παυσίπονο ντεπών. Το πιο ήπιο παυσίπονο. Σαν παράδειγμα, θα σας πω το πόσο ανώδυνη είναι αυτή η θεραπεία. Γίνεται χωρίς να διακόψουμε τα αντιπυκτικά. Υπάρχει μια κατηγορία ασθενών οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα για την πήξη του αίματος. Γιατί έχουν πρόβλημα στην καρδιά τους, γιατί έχουν κάποια άλλα προβλήματα υγείας και πρέπει να παίρνουν μόνιμα αυτά τα φάρμακα για προστασία. Άρα, δηλαδή, για παράδειγμα, ασθενείς οι οποίοι ασθενείς έχουν ένα καρδιαγγειακό πρόβλημα νόσημα, μπορούν παρόλα αυτά να υποβληθούν στην θεραπεία. Παίρνουν φάρμακα μόνιμα, όπως είναι το Συνδρόμ, ένα κλασικό φάρμακο, θα πω. Είναι η μόνη θεραπεία που θα εφαρμόσουμε το λέιζερ
χωρίς να διακόψουμε το αντιπυκτικό. Χωρίς προεργασία, να το πούμε έτσι. Όλες οι υπόλοιπες τεχνικές που έχουμε σήμερα θα πρέπει τουλάχιστον 5 μέρες έως μια εβδομάδα πριν να διακόψουμε το αντιπυκτικό, ο ασθενής να πάρει κάποιες άλλες ενεσούλες που λέμε χαμηλού μοριακού βάρους, άρα άλλης μορφής αντιπυκτικό για προστασία, για να πάμε στο χειρουργείο. Άρα εδώ πάμε στο χειρουργείο παίρνοντας το αντιπυκτικό. Αυτό δείχνει πόσο ανέμακτη και με ασφάλεια γίνεται αυτή η θεραπεία. Δεν κινδυνεύει ο ασθενής. Ωραία. Τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, όπως παράδειγμα μου είπατε, άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μια αντιπυκτική εισαγωγή. Ποιοι είναι οι ασθενείς εκείνοι που μπορούν να υποβληθούν στη συγκεκριμένη θεραπεία και ποιοι όχι? Υπάρχει περιορισμός? Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Απέναντίας, εδώ θα έλεγα ότι η θεραπεία με το λέιζερ μας δίνει λύσεις στα πιο δύσκολα περιστατικά. Εκεί που έχουμε μεγάλη πρόπτωση, που έχουμε μαζική πρόπτωση και θα έλεγα έρχεται όλος ο δακτύλιος προς τα έξω, που είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή ακόμη και της αφαίρεσης. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε. Και αν θέλαμε, κάποιες φορές σε δύο ασθενείς δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε, γιατί η ζημιά που θα προκαλέσουμε είναι ανεπανόρθωτη. Οι προηγούμενες τεχνικές, όπως είναι ο υπέρηχος, δύσκολα αντιμετωπίζει αυτά τα περιστατικά. Γιατί είναι μεγάλη η πρόπτωση. Εδώ έρχεται το λέιζερ και δίνει λύση οριστική σε αυτά τα περιστατικά. Που έχουν, θα έλεγα, ας πούμε, στις πολύ προχωρημένες μορφές αιμορροιδοπάθειας. Στις εύκολες εννοείται που εφαρμόζεται. Αλλά θέλω να τονίσω, γιατί υπάρχει αυτή η αντίληψη, το λέιζερ είναι μόνο για τα εύκολα. Απέναντίας. Το λέιζερ που μιλάμε τώρα είναι ακριβώς για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις αιμορροιδοπάθειας. Και είναι και πολύ, να το πω έτσι, ακριβής επέμβαση, ακριβής θεραπεία, με την έννοια ότι επικεντρώνεσαι σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, μικρά ή μεγάλα, πιο έντονα ή πιο μικρά. Οι κλασικοί χειρουργοί λένε ότι πρέπει να τις αφαιρέσουμε τις αιμορροίδες, να δώσουμε οριστική λύση. Λοιπόν, στην περίπτωσή μας τι κάνουμε? Επεμβαίνουμε επάνω στις αιμορροίδες ακριβώς, τις διορθώνουμε, τις μικραίνουμε, χωρίς να τις αφαιρέσουμε. Άρα, χωρίς να έχουμε τις επιπλοκές και τις επιπτώσεις μιας αφαίρεσης, που δημιουργείται μια ολόδη τεράστια επιφάνεια, η οποία λειτουργεί πολλές φορές σαν διάδρομος, με αποτέλεσμα την ακράτεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ καλύτερο, γιατί εδώ δεν πάμε μόνο σε 2-3 σημεία, όπως είπαμε, που θα μπορούσαμε να, αφαιρέσουμε. Πάμε σε όλο το δακτύλιο, άρα μικραίνουμε, συρρυκνώνουμε σχεδόν όλο το πλέγμα, χωρίς να επέμβουμε στην περιοχή, χωρίς να δημιουργήσουμε καμία ουλή, κανένα σημάδι, ας το πω απλά έτσι για τον απλό κόσμο, στην περιοχή. Δεν φαίνεται η περιοχή να έχει παρέμβει κάποιος, να έχει προκαλέσει κάποια ουλή. Τώρα, δύο κατηγορίες ασθενών ή πιθανόν, να το πω έτσι, ασθενών, είναι οι εγκυμονούσες και τα παιδιά. Στην προκειμένη περίπτωση, η θεραπεία αυτή με το λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις αυτές? Όσον αφορά τα παιδιά, θα έλεγα ότι δεν χρειάζεται ποτέ να παρέμβουμε. Η αιμορροιδοπάθεια στα παιδιά είναι πάντοτε ήπια, μικρή και πάμε πάντοτε συντηρητικά. Δεν θα επέμβουμε με καμία τεχνική. Δεν χρειάζεται. Ξεκάθαρα λοιπόν. Ξεκάθαρα. Οι εγκυμονούσες. Στις εγκυμονούσες, σε λίγες περιπτώσεις, μπορούμε να παρέμβουμε. Δεν είναι αντένδειξη η θεραπεία με το λέιζερ, άρα και εδώ χρειαζόμαστε προσοχή. Γιατί στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η μεγάλη πίεση που ασκείται στο κατώτατο μέρος της κοιλιάς μας και πάνω σε αυτό το πλέγμα, προκαλεί πολλές φορές συχνές θρομβώσεις. Οι θρομβώσεις όμως είναι μια παθολογία μόνο του εξωτερικού πλέγματος, η οποία έρχεται και φεύγει. Θα γίνει μια θρόμβωση. Εδώ να τονίσουμε στους ασθενείς ότι να μην φοβούνται τη θρόμβωση. Οι θρομβώσεις των αιμορροίδων δεν έχουν σχέση με το υπόλοιπο σώμα μας. Δεν θα φύγει η θρόμβωση από το σημείο αυτό να πάει σε κάποιο άλλο σημείο, στον εγκέφαλο, στην καρδιά μας, στον πνεύμονα, να έχουμε άλλες επιπλοκές. Σημαντική παρατήρηση. Έτσι ακριβώς. Να μην φοβούνται. Η θρόμβωση δυστυχώς είναι επώδυνη. Δεν είναι επικίνδυνη. Στην προκειμένη περίπτωση. Στις πιο πολλές, στις περισσότερες φορές, τη θρόμβωση την αντιμετωπίζουμε συντηρητικά σε όλους τους ασθενείς. Όχι μόνο σε εγκυμονούσες. Άρα αφήνουμε τον οργανισμό να απορροφήσει το θρόμβο. Δύο είναι οι περιπτώσεις που θα παρέμβουμε. Ή γιατί αυτή η θρόμβωση είναι πολύ μεγάλη, άρα έχουμε μια γενικευμένη θρόμβωση στο προκτό μας, η οποία θεωρείται κρίση αιμορροιδοπάθειας και ο ασθενής υποφέρει πάρα πολύ. Ή οι θρομβώσεις είναι συχνά επεισόδια, μέσα στον χρόνο 2-3 φορές, και τότε πρέπει να δώσουμε μια λύση οριστική να μην συμβαίνουν οι θρομβώσεις. Στις εγκυμονούσες συνήθως δεν επεμβαίνουμε, παρά μόνο όταν έχουμε κρίση αιμορροιδοπάθειας. Άρα σε πολύ μεγάλες θρομβώσεις. Προτιμάμε να πάμε συντηρητικά, γιατί έτσι μετά τον τοκετό το πρόβλημά τους λύνεται. Ουσιαστικά είναι η εγκυμοσύνη δηλαδή, που προκαλεί ή επιδεινώνει μια τέτοια κατάσταση. Η εγκυμοσύνη δημιουργεί το πρόβλημα, είναι προσωρινό. Μετά τον τοκετό συνήθως δεν έχουν πρόβλημα.
Μιας και αναφερθήκαμε λοιπόν στην νέα τεχνική της αιμορροειδοπάθειας με λέιζερ, πάμε να δούμε επιγραμματικά λιγάκι τα πλεονεκτήματά της. Οριστικό λοιπόν αποτέλεσμα 98%, ασφαλέστερη θεραπεία, διάρκεια επέμβασης 15 λεπτά. Ακριβώς. Πολύ εντυπωσιακό. Δεν απαιτείται ολική μέθη, δεν χρειάζεται νοσηλεία. Επίσης, να δούμε και την επόμενη, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται λήψη παυσίπονου, παρά μόνο είπατε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα. Σε λίγες περιπτώσεις, ναι. Χωρίς επιπλοκές, δεν αφήνει ουλές. Είναι χαμηλό το κόστος θεραπείας και καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα. Συμμετέχουν με το σύστημά μας. Συμμετέχουν. Το δικό τους, ναι. Ακριβώς, ναι. Συμμετέχουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά πλεονεκτήματα, όντως. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι από τις βασικές ανάγκες που έχουμε, να μην πονέσουμε. Να νιώθουμε καλά, ασφαλείς, ότι δεν θα πάθουμε κάτι χειρότερο. Να επιστρέψουμε άμεσα στην καθημερινότητά μας. Στους φίλους μας, στην οικογένειά μας. Να νιώθουμε ασφαλείς ότι αυτό που θα κάνουμε. Δεν θα πάθουμε κάτι κακό. Όλα αυτά τα έχουμε 100%. Και το σημαντικότερο, ο ασθενής θέλει να νιώθει ότι έκανε μια παρέμβαση και θέλει να δώσει οριστικό λύση, οριστικό τέλος αυτό. Η πρώτη ερώτηση που κάνει οι γιατροί, θα ξαναγίνουν. Βασικό. Έτσι ακριβώς και έχουν δίκιο. Λοιπόν, η οριστικότερη θεραπεία είναι αυτή. Λοιπόν, αφήνουμε τις αιμορροειδοπάθειες, μιας και είναι βεβαίως ένα πολύ βασικό και συχνό πρόβλημα. Αλλά έχουμε και τα σιρίγγια. Στην ευρύτερη περιοχή του προκτού, περιεδρικό σιρίγγιο. Τι είναι λοιπόν το περιεδρικό σιρίγγιο και από τι δημιουργείται? Λοιπόν, δεύτερη σε συχνότητα είναι τα σιρίγγια, σαν πάθηση του προκτού. Τα σιρίγγια, όταν λέμε ορθοπροκτικό σιρίγγιο ή περιεδρικό σιρίγγιο, εννοούμε ένα τούνελ που συνδέει ένα μέρος έξω από τον προκτό μας με ένα άλλο σημείο εντός του προκτού. Μισό λεπτό. Σας διακόπτω γιατί βλέπουμε εδώ ένα απόστημα. Αυτό λοιπόν, προηγείται λοιπόν του σιρυγγίου. Συνήθως ένα σιρύγγιο είναι αποτέλεσμα ενός αποστήματος. Mm-hmm. Άρα το πρώτο που έχουμε στην περιοχή είναι τη δημιουργία ενός αποστήματος. Το απόστημα τι σημαίνει? Μια λίμωξη έξω από το έντερό μας, χαμηλά στον προκτό δηλαδή, και τη δημιουργία μιας κοιλότητας με πίον. Αυτό δείχνει, η εικόνα που βλέπετε είναι ακριβώς στον προκτό μας έξω από τους ιστούς, δημιουργείται μια κοιλότητα με πίον. Αυτό είναι το απόστημα. Δημιουργείται σε οξία κατάσταση πολύ γρήγορα, εντός 2-3 ημερών εξελίσσεται, πονάει έντονα, άρα είναι μια πολύ επώδυνη κατάσταση. Δεν μπορεί ο ασθενής να μείνει σπίτι, πρέπει άμεσα τη βοήθεια του γιατρού. Το μυστικό ποιο είναι? Η διόρθωση του αποστήματος. Η σωστή διόρθωση του αποστήματος μειώνει τις πιθανότητες να εξελιχθεί σε σιρίγγιο. Άρα λοιπόν μπορούμε να προλάβουμε δηλαδή, σιρίγγιο. Ένα απόστημα το οποίο το αφήνουμε ανεξέλεκτο. Γιατί κάποια στιγμή αυτή η κοιλότητα μεγαλώνει από μόνη της και έρχεται και ανοίγει. Mm-hmm. Άρα είναι η αυτόματη διάνοιξη που λέμε. Ο ασθενής, μόλις ανοίγει το απόστημα, ηρεμεί, τα συμπτώματα. Σκάει το σπυρί που λέμε, να μιλήσουμε έτσι, ακριβώς. Απλά. Αφού έσκασε το σπυρί, ηρεμεί, υποχωρούν τα συμπτώματα και πολλές φορές δεν πάει καν στο γιατρό. Mm-hmm. Είναι λάθος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον το 80% θα εξελιχθεί σε σιρίγγιο. Και θα είναι λοιπόν μία μόνιμη κατάσταση από εκεί και έπειτα. Η δεύτερη, με τη σειρά να τα πάρουμε. Βεβαίως. Η δεύτερη περίπτωση είναι να πάμε στο γιατρό, στα επίγοντα, να μας κάνουν μια σχάση, άρα να βοηθήσουν στη διάνοιξη μεν, να το αφήσουν έτσι. Και αυτή είναι λάθος, γιατί και αυτή δεν είναι σωστή αντιμετώπιση. Ξανά ένα μεγάλο ποσοστό θα εξελιχθεί σε σιρίγγιο. Αυτό που είναι καθοριστικό είναι η σωστή αντιμετώπιση του αποστήματος. Άρα πρέπει το απόστημα να πάει στο χειρουργείο, να γίνει καλή διάνοιξη. Να καθαριστεί χειρουργικά η κοιλότητα του αποστήματος. Τότε μειώνονται τα ποσοστά αυτό το απόστημα να εξελιχθεί σε σιρίγγιο. Κανόνας πρώτος, διορθώνουμε σωστά χειρουργικά το απόστημα. Να μειώσουμε τις πιθανότητες. Ένα απόστημα ανεξέλεκτο θα καταλήξει σε σιρίγγιο το 80%, στα αποστήματα που χειρουργούνται θα μειώσουμε μέχρι το 20%. Έχει πολύ σημαντική διαφορά. Ακριβώς έτσι. Πάντα υπάρχει πιθανότητα. Δεν είναι οπότε... μηδέν. Ακόμη και η χειρουργική διάνοιξη του και ο καθαρισμός του δεν εγγυάται. Δεν εγγυάται ότι δεν θα ακολουθήσει ένα ακριβώς έτσι. Σιρίγιο. Μειώνει όμως σημαντικά τα ποσοστά. Άρα, το πρώτος κανόνας είναι να μην αφήνουμε τις καταστάσεις αυτές ανεξέλεκτες, να διορθώνουμε σωστά τα αποστήματα. Πάμε στην περίπτωση που, που εξελίσσεται και γίνονται σιρίγγιο. Μετά από ένα τρίμηνο από το απόστημα, ξέρουμε αν θα έχουμε σιρίγγιο ή όχι. Ένα απόστημα που έκλεισε και στο τρίμηνο είναι η περιοχή καθαρή. Έχουμε πιθανότητες υποτροπής, αλλά μικρές. Πότε μπορεί να φανεί αυτή η υποτροπή, σε πόσο χρονικό διάστημα? Μπορεί να φανεί και σε 6 μήνες, μπορεί να φανεί και σε 3 χρόνια. Δεν έχει κανόνα. Mm-hmm. Μπορεί ξανά να εμφανιστεί. Ένα απόστημα όμως το οποίο δεν κλείνει
και συνεχίζει να πυροεί μέχρι το τρίμηνο, τότε έχουμε σίγουρα σιρίνγιο. Αυτό είναι το σιρίνγιο. Μάλιστα. Η εξέλιξη ενός αποστήματος. Αυτό το οποίο όμως δεν κατανοώ είναι τι είναι εκείνο που δημιουργεί ουσιαστικά ένα απόστημα στην περιοχή. Ναι. Θα έλεγα εδώ ότι τα αποστήματα συνήθως, και αυτή είναι μια προσωπική δικιά μου εμπειρία και παρατήρηση, δημιουργούνται όταν ο οργανισμός μας είναι εξασθενημένος. Άρα, τι έχουμε στην περιοχή. Πάντοτε τα μικρόβια ξεπερνούν την πρώτη στρώση εντέρου, φτάνουν στο δεύτερο στρώμα, εκεί που υπάρχει μια προστατευτική ζώνη που δεν αφήνει τα μικρόβια να προχωρήσουν πιο έξω και τα σκοτώνει. Υπάρχουν μικροί αδένες στο πίσω μέρος του εντέρου μας και σωληνάκια που συνδέουν αυτούς τους αδένες με το έντερο. Mm. Από εκεί τα μικρόβια παλίνδρομα εισχωρούν προς τα έξω. Mm-hmm. Εκεί όμως όταν η άμυνά μας είναι καλή, τα σκοτώνει. Δεν τα αφήνει να αναπτυχθούν. Σε περιπτώσεις που η άμυνα είναι εξασθενημένη, mm-hmm. όπως υπερβολική κούραση, ξενύχτη, αλκοόλ, βαριές ιώσεις, mm-hmm. έντονο στρες από τους βασικούς παράγοντες που μειώνουν την άμυνά μας, τότε βλέπουμε στην περιοχή να αναπτύσσονται αποστήματα. Άρα τα αποστήματα αναπτύσσονται υπό ειδικές συνθήκες. Αυτές πιστεύουν οι βασικές αιτίες. Χαίρομαι που κάνατε αυτή τη διευκρίνηση, γιατί πολλοί μπορεί να μας παρακολουθούν, αλλά να μην ξέρουν ακριβώς γιατί έχει δημιουργηθεί ένα απόστημα και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο ένα σιρίγγιο. Έτσι πιστεύω είναι η ιστορία τους, έτσι γίνονται. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα προλάβουμε. Γιατί είναι καταστάσεις που γίνονται, όπως είπαμε, εξελίσσονται πολύ, πολύ γρήγορα. Γρήγορα. Η κληρονομικότητα αποτελεί μια αιτία για σιρίγγια. Η κληρονομικότητα παίζει βασικό ρόλο στις αιμορροίδες. Mm-hmm. Στην αιμορροιδοπάθεια, το έχουμε παρατηρήσει πολύ συχνά, έχουμε σχέση κληρονομικότητας. Όχι όμως στο σιρίγγιο. Στα σιρίγγια δεν υπάρχει αυτό. Τώρα, μας δημιουργείται ένα σιρίγγιο. Το πρόβλημα είναι λοιπόν τι κάνουμε γι' αυτό, πώς το θεραπεύουμε, υπάρχει τεχνική. Λοιπόν, τα σιρίγγια χωρίζονται εύκολα, θα πούμε έτσι, τις βασικές κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους σε χαμηλά, μεσαία και υψηλά. Που σημαίνει τι. Όσο πιο χαμηλό το σιρίγγιο που βλέπετε στην εικόνα, θεωρείται χαμηλό, μεσαίο προς χαμηλό. Γιατί βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε ποιο είναι το σιρίγγιο στην συγκεκριμένη φωτογραφία. Το σιρίγγιο είναι το τούνελ, η γραμμούλα, η πράσινη. Όπως βλέπετε, στο αριστερό μέρος υπάρχει μια επικοινωνία με το εσωτερικό μέρος του εντέρου μέχρι έξω. Άρα έχουμε δύο στόμια, ένα έξω, ένα εσωτερικά στο έντερο, που συνδέονται με αυτό το σωληνάκι. Mm-hmm. Το πράσινο σωληνάκι. Μάλιστα. Αυτό είναι σιρίγγιο. Αυτή η επικοινωνία θεωρείται σιρίγγιο. Αυτή η διαδρομή, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει στο έντερό μας, όπως θα δείτε στην επόμενη εικόνα, ναι, αυτό το πράσινο σωληνάκι θα είναι τοποθετημένο πολύ πιο ψηλά. Αυτό θεωρείται ένα υψηλό σιρίγγιο. Αυτό είναι το δύσκολο σιρίγγιο. Άρα, η επικινδυνότητα. Η επικινδυνότητα είναι περίπου το ίδιο. Mm-hmm. Λίγες περιπτώσεις προκαλούν μεγάλα αποστήματα εσωτερικά, κοιλότητες, πόνο και τα υπόλοιπα. Το βασικό είναι στη διόρθωση. Mm-hmm. Τα χαμηλά σιρίγγια διορθώνονται εύκολα, τα υψηλά σιρίγγια διορθώνονται πολύ πιο δύσκολα. Και τι κάνουμε λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο σιρίγγιο, για παράδειγμα. Μέχρι τα τελευταία χρόνια, η κλασική η αντιμετώπιση των σιρίγγιων ήταν η τεχνική του Ιπποκράτη. Άρα τοποθετούσαμε στην περιοχή ένα ράμα, ας πούμε, δέναμε όλη αυτή τη διαδρομή μέσα από το έντερο, περνούσε κατά μήκος του σιρίγγιου και προσπαθούσαμε το σιρίγγιο mm-hmm. να το κατεβάσουμε προς τα έξω. Βασικό μειονέκτημα, καταστρέφουμε το σφιχτήρα. Μεγάλο ποσοστό ασθενών μετά από τέτοια θεραπεία είχαν πρόβλημα λειτουργίας του σφιχτήρα, αλλά ακράτειας. Πάλι και μιλάμε για καταστάσεις καταστροφικές. Mm-hmm. Πολλές φορές λέγαμε στους ασθενείς, δεν πειράζει, πιο καλά μείνε με το πρόβλημα, παρά να δώσουμε λύση η οποία θα είναι πολύ πιο μη αποτελεσματική και μη λειτουργική για την περιοχή. Με αρνητικές συνέπειες. Έτσι ακριβώς, ναι. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια γίνανε πολλές προσπάθειες, τα τελευταία χρόνια εννοώ 2 δεκαετίες, που προσπαθούμε να θεραπεύσουμε αυτά τα σιρίγγια, να τα κλείσουμε στην ουσία, με τρόπους πιο συντηρητικούς, χωρίς να καταστρέψουμε την περιοχή. Χωρίς να αλλοιώσουμε τη δομή και τη λειτουργία της περιοχής. Να δούμε τους τρόπους αυτούς. Να μην κόψουμε το σφιχτήρα στην ουσία. Από τους πρώτους τρόπους ήταν η χρήση εντός του σιριγγίου, εντός του τούνελ, ειδικών υλικών όπως είναι κόλλας. Mm-hmm. Τοποθετούσαμε μια ειδική κόλλα μέσα με σκοπό να κλείσει το σιρίγγιο. Δεύτερη επιλογή ήταν η τοποθέτηση ενός κορδονιού. Ειδικό κορδόνι κολαγόνου που και αυτό είχε σκοπό να βοηθήσει στο να κλείσει αυτή η διαδρομή. Να βουλώσουμε ουσιαστικά ένα τούνελ. Ένα τούνελ. Μάλιστα. Να βλέπουμε παράλληλα, σας παρακαλώ, και τις τεχνικές αυτές τις οποίες αναφέρει ο γιατρός στην καρτούλα μας.
είχαν αυτές τις τεχνικές που αναφέρω, είχαν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Είχαν θετικά σημεία γιατί, όπως είπαμε, μας διαφυλάσσουν το σφιχτήρα. Είχαν όμως και σημαντικές επιπλοκές. Δημιουργία αποστήματος καινούριου εσωτερικά εντός της περιοχής και πολλές φορές δημιουργία καινούριων σιρινγίων. Άρα βρισκόμασταν από ένα σιρίνγιο να έχουμε 2-3. Διακλαδώσεις. Έτσι ακριβώς. Γιατί γινόταν μερική σύγκληση. Έκλεινε το σιρίνγιο κατά μέρους και όχι ολόκληρο. Οπότε έβρισκε διέξοδο από κάπου αλλού. Ακριβώς. Αφού δημιουργούσε ένα καινούριο απόστημα εσωτερικά, θα έψαχνε καινούρια διέξοδο. Σωστά. Ταυτόχρονα όμως θα λειτουργούσε και το παλιό. Τα τελευταία χρόνια, μετά το, θα έλεγα, τελευταία δεκαετία, η χρήση ξανά της οπτικής ίνας λέιζερ έρχεται να μας δώσει μια πολύ πιο εύκολη λύση. Άρα στα υψηλά σιρήνγια και τα μεσαία σιρήνγια που δεν θέλουμε να κόψουμε το σφιχτήρα, ερχόμαστε με την τεχνική όπως βλέπετε στην εικόνα και παρεμβαίνουμε εντός του τούνελ με την ειδική οπτική ίνα, καταστρέφοντας στην ουσία το τείχωμα του σιρηνγίου. Αυτό έρχεται και προκαλεί τη σύγκληση, τη συρρήκνωσή του και το κλείσιμο. Εξηγήστε μας λιγάκι για να καταλαβαίνουμε λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει στην οπτική. Όπως βλέπετε, αυτή είναι η οπτική ίνα του λέιζερ. Μπήκαμε εσωτερικά, έρχεται προς τα έξω, εκπέμποντας ενέργεια, ταυτόχρονα κλείνει το σιρήνγιο. Σφραγίζει το σιρήνγιο. Το κολλάει, το συγκολλάει. Ακριβώς, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η έκφραση. Ας πούμε, συγκόλληση του σιρήνγιου. Δεν συμβαίνει συγκόλληση, συρρήκνωση συμβαίνει και εδώ. Καταστρέφει το τείχωμα σε πρώτη φάση και αλλά έρχεται σιγά-σιγά. Λοιπόν, τα ποσοστά επούλωσης είναι πάρα πολύ καλά. Τα δικά μου ποσοστά αγγίζουν το 90%. 90%. Ακριβώς. Το σημαντικότερο, δεν έχουμε επιπλοκές. Εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό που είπαμε, μερική σύγκληση. Άρα δεν έχουμε την πιθανότητα δημιουργίας καινούριου αποστήματος. Δεν έχουμε την πιθανότητα νέων σιρινγίων. Το χειρότερο αποτέλεσμα είναι να έχουμε μετά τη θεραπεία ένα σιρίνγιο πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Άρα να έχουμε ξανά σιρίνγιο. Ακόμη και στις περιπτώσεις δηλαδή που δεν πετυχαίνουμε το θεμητό αποτέλεσμα να κλείσει το σιρίνγιο, το σιρίνγιο που θα μείνει θα είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με το παλιό. Δηλαδή θα έχει έρθει πιο χαμηλά. Μπορεί να επαναληφθεί μια τέτοια θεραπεία, η συγκεκριμένη τεχνική φυλάκ με το λέιζερ. Επίσης πολύ σημαντική παρατήρηση. Ναι. Μπορεί να εφαρμοστεί όσες φορές και αν θέλουμε. Στο δηλαδή, ίδιο υπάρχουν περιπτώσεις. Διάφορα. Στο ίδιο σιρήνγιο. Στο ίδιο. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενής μου που την έχω εφαρμόσει και 4 φορές μέχρι που έκλεισα. Οπότε το σημαντικό είναι αυτό που σας είπα. Επαναλάβουμε. Είναι μια σύντομη διαδικασία. Mm-hmm. Ενός τετάρτου maximum. Mm-hmm. Γίνεται επίσης με λίγη μέθη. Ο ασθενής έρχεται και φεύγει μέχρι το μεσημέρι. Είναι ανώδυνη. Δεν έχουμε τραύματα στην περιοχή. Άρα χωρίς ακράτεια δεν υπάρχει πρόβλημα. Η είσοδος του λέιζερ γίνεται από το στόμιο του σιρηνγίου. Δεν έχει αλλαγές, δεν έχει. Επιστρέφει άμεσα στην καθημερινότητά του. Γι' αυτό και η εφαρμογή είναι εύκολη, ανώδυνη για τον ασθενή και για τον γιατρό. Εύκολη εφαρμογή, μπορεί να γίνει όσες φορές θέλουμε. Επειδή μου αναφέρετε τα πλεονεκτήματα, να τα δούμε λίγο και επιγραμματικά. Έχουμε λοιπόν τα πλεονεκτήματα της τεχνικής φυλάκ, όπως ονομάζεται με το λέιζερ. Έλεγχος λοιπόν παρέμβασης χωρίς τραύματα. Ακέραιος σφιχτηριακός μηχανισμός. Δεν έχουμε λοιπόν πρόβλημα ακράτειας. Σε καμία περίπτωση. Σωστά. Εφαρμογή λοιπόν σε όλα τα μήκη σιρηγγίων, μικρά, μεγάλα, χαμηλά ή υψηλά. Πρόσβαση ίνα σε σιρήνγια με δύσκολη ανατομία είναι αυτό το οποίο νομίζω αναφέρεται νωρίτερα για υψηλά σιρήνγια που βρίσκονται για υψηλά. Για τα υψηλά σιρήνγια. Σωστά. Εδώ πολλές φορές να κάνω μια παρατήρηση ότι μας βοηθάει πάρα πολύ και η χρήση ειδικής κάμερας. Έχουμε ειδική κάμερα μικρή, 4 χιλιοστών, που ισχωρεί εντός του σιρηγγίου. Άρα έτσι μπορούμε ακριβώς και μέσω της κάμερας περνάει το λέιζερ. Μάλιστα. Οπότε, άρα, χωρίς ακόμη να και στα δύσκολα σιρήνγια, που μπορεί να μην έχουμε καλή διάγνωση, καλή εικόνα, μέσω της κάμερας καταλαβαίνουμε πολύ καλά όλη την ανατομία του σιρηγγίου. Να δούμε λοιπόν και τα υπόλοιπα. Ολιγόλεπτη διάρκεια, μόλις 15 λεπτά. Ακριβώς. Επιταχύνει τη διαδικασία της επούλωσης. Μας είπατε ότι ουσιαστικά γίνεται μια συρρήκνωση. Και πάμε πιο γρήγορα. Μετά πλέον τη θεραπεία με το λέιζερ, το σιρίνγιο θα έρθει να κλείσει περίπου στο μήνα. Να σφραγίσει οριστικά. Περνάει λοιπόν ένα μήνα ουσιαστικά για να έχουμε το απόλυτο αποτέλεσμα. Για να σφραγίσει οριστικά. Mm-hmm. Συνδυασμό θεραπεία με άλλε τεχνικέ. Βεβαίω μπορεί. Συνήθω η πιο συνηθισμένη θεραπεία, συνδυασμό θα έλεγα, είναι με τη μεταφορά κρυμνού. Άρα όταν έχουμε και σε συγκεκριμένα σιρίνγια, όπω είναι τα ορθοκολπικά, είναι μια ειδική κατηγορία σιρινγίων. Πιο δύσκολη ακόμη,
τότε εφαρμόζουμε το λέιζερ, αλλά ταυτόχρονα εφαρμόζουμε και μια παλιά τεχνική χειρουργική εσωτερικά του εντέρου, mm-hmm. μεταφέροντας έναν κρυμνό, έτσι λέγεται, για να σφραγίσουμε το εσωστόμιο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Ασφαλής με γρήγορη επούλωση και εφαρμογή σε ασθενείς με νόσο Crohn και πολλαπλά συρρίγγια. Και αυτό ακριβώς. Μια ειδική περίπτωση ακριβώς. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν. Από τις λίγες θεραπείες που μπορούν να εφαρμοστούν σε νόσο Crohn. Mm-hmm. Με καλό αποτέλεσμα. Σχεδόν τα ίδια ποσοστά που έχουμε στους φυσιολογικούς, στους άλλους ασθενείς. Γιατρέ, συγγενής ασθένεια με τα συρρίγγια είναι όμως και η κύστη κόκκινα. Και είναι αρκετοί οι άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν από αυτήν. Έτσι. Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα είχαμε επεμβάσεις οι οποίες έπρεπε να ανοιχτεί κανείς, να υποφέρει από αλλαγές, να μην μπορεί να καθίσει, να μην μπορεί να πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, τι ακριβώς γίνεται με την κύστη κόκκινα, τι την προκαλεί? Η κύστη κόκκινα είναι επίσης ένα τούνελ στην ουρά μας, κάτω από το δέρμα, μεταξύ οστού, αυτό που λέμε κόκκινα, και επιφάνειας του δέρματος, δημιουργείται μια κοιλότητα. Μπορεί να είναι συρρίγγιο, μπορεί να είναι μικρότερη, μεγαλύτερη, αλλά είναι επίσης μια κοιλότητα κάτω από το δέρμα. Τα αίτια της? Τα αίτια δεν τα ξέρουμε. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Mm-hmm. Κάνω υποθέσεις. Η μία υπόθεση λέει ότι πιθανό να υπάρχει λάθος ανάπτυξη μιας τρίχας εσωτερικά και να φτάσει στη δημιουργία ενός τέτοιου συρρίγγιου. Η άλλη υπόθεση λέει ότι είναι εκγενετής έλλειμμα και πιθανόν στην εφηβεία εκδηλώνεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Είπατε στην εφηβεία. Το σημαντικό που γνωρίζουμε όμως είναι πώς διορθώνεται πλέον. Πώς διορθώνεται, πείτε μου. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο μία κλασική αντιμετώπιση. Εκτομή της κύστης. Άρα αφαιρούσαμε την περιοχή που μέσα σε αυτήν ήταν η σακουλίτσα, η κοιλότητα που σας είπα, το συρρίγγιο, η κύστη. Πηγαίναμε έξω από την κύστη και αφαιρούσαμε όλη την περιοχή. Αφήναμε στην περιοχή μια ολόκληρη λακκούβα κενή, με ένα μεγάλο τραύμα, το οποίο έπρεπε να κλείσει 1 με 2 μήνες τουλάχιστον, αλλά αρκετά επώδυνη διαδικασία. Με συνεχείς αλλαγές. Με συνεχείς αλλαγές, με επιμολύνσεις, με όλα τα επακόλουθα που μπορεί να έχει με τη διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα ερχόμαστε να διορθώνουμε επίσης την κύση του κόκκινα, όπως τα συρρίγγια. Άρα δεν αφαιρούμε, δεν κόβουμε στην περιοχή τον ιστό που μέσα στον οποίο είναι η κύστη. Το βλέπουμε. Πάμε όμως εσωτερικά, με το ίδιο λέιζερ που χρησιμοποιούμε στα συρρίγγια, μπαίνουμε εσωτερικά τη κύστη. Και έτσι στην ουσία τι κάνουμε? Καταστρέφουμε το τείχωμά της. Καυτηριάζουμε το τείχωμα της κύστης. Η καταστροφή του τείχωματος είναι η θεραπεία της. Εσωτερικά η κύστη έχει ένα ειδικό ενδοθήλιο, το οποίο αν αυτό δεν καταστραφεί, δεν κλείνει η κύστη. Δεν επουλώνεται ποτέ. Οπότε αφού καυτηριαστεί το σημείο αφού εκείνο. Το πρώτο που κάνουμε είναι αναγνώριση. Από με ένα στόμιο επίσης που προϋπάρχει ή το ανοίγουμε εμείς, εισχωρούμε στην κύστη, βάζουμε ειδική κάμερα. Mm-hmm. Αυτό που σας είπα, το μικρό ενδοσκόπιο, γίνεται σωστή ανάγνωση. Βλέπουμε την περιοχή, πόσο μεγάλη ή μικρή είναι, αν υπάρχουν συρρίγγια διπλανά, παράπλευρα δηλαδή. Mm-hmm. Στη συνέχεια, καθαρίζουμε πολύ καλά την κύστη από ξένα σώματα. Συνήθως μέσα αυτές οι κύστες έχουν πολλές τρίχες. Μπορεί να γίνει ο καθαρισμός δηλαδή με αυτό το ενδοσκόπιο ή επιχειρείται με άλλον τρόπο ο καθαρισμός? Ο καθαρισμός αρχικά θα γίνει με χειρουργικά εργαλεία, με λαβίδες. Το ενδοσκόπιο θα ελέγξει την παραμερική λεπτομέρεια στο τέλος και θα γίνει καθαρισμός αυτού που θα έχει μείνει. Άρα στο τέλος βάζουμε το ενδοσκόπιο ξανά, καθαρίζουμε επιπλέον την κύστη και μέσω του ενδοσκοπίου γίνεται θεραπεία με το λέιζερ. Τελευταία είναι η εφαρμογή του λέιζερ. Ο καυτηριασμός. Το σημαντικό είναι ότι είναι επίσης μια διαδικασία τελείως ανώδυνη, γίνεται πλέον με τοπική αναισθησία. Άρα πάμε στο σημείο, διηθούμε λίγο φάρμακο, λίγη ξυλοκαίνη, ας πούμε, πέριξ της περιοχής, και τίποτε άλλο. Αναισθητοποιείται το σημείο που είναι η κύστη και έτσι δουλεύουμε με την άνεσή μας χωρίς να ενοχλείται καθόλου ασθενής. Δεν αφήνουμε κάποια πληγή όμως όπως μια χειρουργική επέμβαση. Η μόνη πληγούλα που θα αφήσουμε είναι το στόμιο που θα ανοίξουμε. Το οποίο μπορεί να είναι 1 εκατοστό, 1,5, πάντως είναι κάτι μικρό. Όπως βλέπετε, εδώ. Σε αυτή την κύστη έχει 2 στόμια από μόνη της. Εσωτερικά υπάρχει διαδρομή, το λέιζερ μπαίνει από τη μία πλευρά, βγαίνει στην άλλη και υποχωρώντας, δίνοντας ενέργεια, καταστρέφει, όπως είπαμε, καταστρέφει το τείχωμα της κύστης. Αυτή είναι η θεραπεία. Δίπλα στην άλλη εικόνα βλέπετε ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή ο ασθενής φεύγει από το χειρουργικό κρεβάτι με αυτή την εικόνα, έχοντας 2 μικρές τρυπούλες. Σε πόσο χρονικό διάστημα, αφού λοιπόν έχουμε καυτηριάσει, να μου επιτραπεί εμένα αυτή η φράση, ναι, σωστά. Το συγκεκριμένο συρρίγγιο ή την κύστη κόκκινα, σε πόσο λοιπόν διάστημα θα μπορέσει κανείς να πει ότι εγώ απαλλάχθηκα από το πρόβλημα αυτό, έκλεισε η πληγή μου?
Επίσης, και εδώ χρειαζόμαστε τουλάχιστον 20 μέρες με ένα μήνα για να επέλθει η οριστική σύγκληση της κύστης. Στο διάστημα αυτό όμως μπορεί να καθίσει ή να κάνει τις δραστηριότητες του ασθενής. Ο ασθενής φεύγει από το χειρουργείο και κάνει τα πάντα ελεύθερα. Λέω στους νεαρούς, μπορείτε να έρθετε με μηχανάκια και να φύγετε με μηχανάκι. Δεν το συνιστώ, γιατί δεν θέλω τα μηχανάκια, αλλά μπορούν τόσο άνετα να φύγουν από εμένα και να πάνε κανονικά στη δουλειά τους. Να έχουν το μόνο που ζητάω να μην κάθονται πολλή ώρα. Μετά τη θεραπεία να μην κάθονται πολλές ώρες επάνω στο τραύμα, γιατί έτσι ατονεί. Πιέζοντας την περιοχή, σταματάει η τροφοδοσία. Δεν πάει αίμα οξυγόνο, άρα το τραύμα ατονεί. Δεν κλείνει γρήγορα. Θέλω να είναι δραστήριοι, να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, μόνο να μην κάθονται. Μάλιστα. Γιατρέ, να δούμε λιγάκι και τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής. Ανώδυνη, ανέμακτη, σύντομη θεραπεία. Μηδενικός χρόνος νοσηλείας, γιατί είπατε ότι βγαίνει άμεσα ο ασθενής. Μηδενικό κόστος αποθεραπείας και ο χρόνος ανάρρωσης είναι για αυτός περιορισμένος. Ελάχιστο τραύμα με δύο μικρές τρυπούλες, αν και εφόσον υπάρχει στόμιο. Έτσι. Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα. Να πάμε παρακαλώ στην επόμενη. Σύντομη επαναφορά της φυσιολογικής μορφής της περιοχής. Οριστική θεραπεία, άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Σπάνιες υποτροπές και εκμηδένιση πιθανότητας δημιουργίας νέας κύστης στο συγκεκριμένο σημείο. Να τονίσω εδώ ότι στην κοινότητά μας, την επιστημονική, θέτουμε κάποιους όρους, κάποια κριτήρια για μια θεραπεία να τη θεωρήσουμε ιδανική. Mm-hmm. Στην περίπτωσή μας με την κύση του κόκκιγα, θεωρώ ότι πληρούμε τα περισσότερα κριτήρια μιας ιδανικής θεραπείας. Γιατρέ, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, το λέιζερ ενδείκνυται στην ειδική σας ειδικότητα και μάλιστα στην αιμορροιδοπάθεια, στο περιεδρικό συρρίγγιο, αλλά και στην κύση του κόκκιγα. Ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και μας δώσατε τα φώτα σας σήμερα για το θέμα αυτό. Και ελπίζουμε τουλάχιστον να έχουμε την ευκαιρία να σας έχουμε ξανά κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ και μπορώ να πω ότι μια από τις αιτίες που είμαι εδώ είναι ότι πολλοί ασθενείς και ασθενείς οι συνάδελφοί μου ζήτησαν το να επικοινωνήσω αυτές τις τεχνικές και ο κόσμος να ενημερωθεί. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα πλέον παθήσεις του προκτού όπως οι αιμορροίδες, το περιεδρικό συρρίγγιο και η κύστη κόκκιγα μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα χάρη στις νέες τεχνικές, χαρίζοντας και πάλι στον ασθενή την ποιότητα ζωής. Ευχαριστούμε που για μία ακόμη φορά ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.